Η κλάση Sigma είναι μια Ολλανδικής κατασκευής οικογένεια ναυτικών σκαφών σχεδιασμένη από τον όμιλο Damen. Η Ολλανδία μέσω της Damen μπαίνει δυναμικά στο διαγωνισμό φρεγατών του πολεμικού ναυτικού με τις φρεγάτες Sigma 115-15 που αποτελούν σύμφωνα με το navalnews.com μέρος μιας ευρύτερης προσφοράς της Damen σε συνεργασία με την Thalys Netherlands αλλά και την υποστήριξη της Ολλανδικής κυβέρνησης. Ο Διευθυντής Ναυτικής Υποστήριξης Πωλήσεων της Damen Naval, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Naval News, ξεκαθάρισε πολλά πράγματα για την Ολλανδική συμμετοχή. Ανέφερε ότι και οι 4 Sigma μπορούν να κατασκευαστούν στην Ελλάδα με ολοκληρωμένο πακέτο προετοιμασίας υποστήριξης του κύκλου ζωής των 4 φρεγατών. Οι Sigma 115-15 έρχονται επίσης με ολοκληρωμένο πακέτο ενδιάμεσης λύσης, μάλιστα δίνοντας δύο επιλογές για το πολεμικό ναυτικό που περιλαμβάνουν. Πρώτη επιλογή, δωρεά, δύο πλοίων κλάσης Karel Doorman που προσφέρονται στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό απευθείας από την Ολλανδική κυβέρνηση. Η δεύτερη επιλογή αποτελεί την ναυπήγηση 2 Sigma 10514, όπου ο χρόνος κατασκευής αυτών θα είναι πολύ σύντομος. Ο Διευθυντής Ναυτικής Υποστήριξης Πωλήσεων της Damen τόνισε ότι προσφορές μεταχειρισμένων σκαφών από άλλες χώρες δεν είναι η λύση, καθώς πιθανότητα θα πρέπει επίσης να προσαρμοστούν και να εξυγχρονιστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και τα τελευταία τεχνικά πρότυπα. Ενώ με τη γρήγορη νέα ναυπήγηση πλοίων, τα ζητήματα αυτά λύνονται αμέσως. Όσον αφορά τη δύναμη πυρός του πλοίου Sigma 115-15, η φρεγάτα είναι εξοπλισμένη με ραντάρ τύπου APAR που δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο τύπο θα διαθέσουν οι Ολλανδοί, καθώς δεν γνωρίζουμε αν είναι έτοιμη η έκδοση Block 2. Ο πλεισμός της φρεγάτας περιλαμβάνει δύο εκτοξευτές τύπου MK41 VLS ικανούς να φέρουν 16, δηλαδή 2x8 κελιά, οπλισμένα με 64 ESSM ή αλλιώς RIM 162. Ένα κύριο πυροβόλο 76 χιλιοστών, τουλάχιστον δύο Narwhal 20 χιλιοστών και από αντιπλοϊκούς μπορεί να φέρει 8 πυράβλους NSM ή εναλλακτικά 8 χαρπούν. Μπορεί να φιλοξενήσει και τα νέα ελικόπτερα ανθυποβρυχιακού πολέμου MiG-60R που έχει παραγγείλει το πολεμικό ναυτικό αλλά και τα S-70B Aegean Hawk που διαθέτουμε ήδη. Το πλοίο διαθέτει σύστημα γης προστασίας τύπου RAM και μπορεί όλο το σχέδιο σύμφωνα με την Damen να τροποποιηθεί με επιπλέον όπλα ανάλογα τις ανάγκες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Η πρόταση της Damen θεωρείται από τις πιο σοβαρές που μέχρι τώρα έχουν προταθεί στο ελληνικό ναυτικό, με σημαντικό πλεονέκτημα ότι η Ολλανδία μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το χρονικό ορίζοντα παράδοσης των πλοίων, καθώς διαθέτει αρκετά ναυπηγεία για να δώσει τα νέα πλοία αλλά και τη δεύτερη επιλογή μέσης λύσης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ενδέχεται το βίντεο να μην περιλαμβάνει ολόκληρο τον εξοπλισμό της Sigma 115-15, καθώς δεν υπάρχουν δημόσια περαιτέρω πληροφορίες για την πρόταση διαμόρφωσης του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να μένετε πάντα ενημερωμένοι.